Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, φίλοι και φίλες, αγαπητοί παραβρισκόμενοι κομμάτων, ιερείς από τη Μητρόπολη, τοπικής διοίκησης. Τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ καλωσορίζουν από καρδιάς για ακόμη μία φορά όλους εσάς που αταλάβδευτα στέκεστε δίπλα μας, αποτελώντας το μέτωπο υπεράσπισης της επαναλειτουργίας της ΛΑΡΚΟ, για να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι, για να μην ερημώσουν οι τοπικές κοινωνίες γύρω από αυτοί σε 6 νομούς και να αναπτυχθεί συνολικά η βιομηχανία στη χώρα μας με γνώμονα τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Κλείσαμε 4 χρόνια και 7 μήνες αυτόν τον αγώνα. Αυτός ο αγώνας ξέφυγε από τα σύνορα της ΛΑΡΚΟ, των περιοχών γύρω από αυτή, της χώρας μας, και αυτό δεν ήταν δεδομένο. Ξεκινήσαμε ως εργαζόμενοι μιας επιχείρησης και σήμερα είμαστε μέτωπο υπεράσπισης της συνέχισης της ζωής σε δεκάδες χωριά σε όλη τη χώρα, ένα μέτωπο που στηρίζεται από το σύνολο της εργατικής τάξης. Η έκφραση αλληλεγγύης είναι αυτή που μας έχει κρατήσει όρθιους, που άνοιξε διεργασίες συντονισμού με εργαζόμενους σε άλλες επιχειρήσεις, με άλλα επαγγέλματα, όπως τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που ενώσαμε τα αιτήματά μας ενάντια στην ακρίβεια, τις μικρές αμοιβές, τις μικρές συντάξεις, στα καθημερινά μεγάλα προβλήματα που αποτελούν ζητήματα ζωής και θανάτου για τους ανθρώπους του ΜΟΧΤ. Η έκφραση αλληλεγγύης προώθησε πλατιά τη φωνή των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, αποκάλυψε την αλήθεια. Παρά το γεγονός ότι κεντρικά αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με κυβερνητική κατεύθυνση συνεχίζουν την προσπάθεια διαστεύρωσης, η κυβέρνηση δυσκολεύεται να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Δυσκολεύεται να ορθώσει επιχειρηματολογία και να πείσει για την επιλογή της. Με αβάσιμες φανφάρες συνεχίζουν να αναμασούν την καραμέλα χωρίς γεύση πλέον, πως η ΛΑΡΚΟ είναι ζημιογόνα, οι εργαζόμενοι κάθονται και πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει τους εργαζόμενους με καλά προγράμματα, η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ, σέβεται τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου και άλλα τέτοια περιεχομένου φύκια που προσπαθούν να τα περάσουν στη συνείδηση του ελληνικού λαού για μεταξωτές κορδέλες. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τους εργαζόμενους. Η αλήθεια είναι μία. Το χρέος στη ΔΕΗ προήρθε από την υπερτιμολόγηση που γινόταν από τη ΔΕΗ προς τη ΛΑΡΚΟ με έγκριση των κυβερνήσεων. Εάν γίνει λογαριασμός με τιμή ενέργειας ανάλογη άλλων ενεργοβόρων επιχειρήσεων, η ΔΕΗ χρωστάει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ στη ΛΑΡΚΟ. Το πρόστιμο των κρατικών ενισχύσεων αποδόθηκε διότι η διορισμένη διοίκηση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε σωστά τη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και επιβεβαιώθηκε διότι δεν απαντούσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Άλλωστε, μέχρι και σήμερα, νέες κατευθύνσεις δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχυθούν με κρατικές ενισχύσεις, με χρήμα ζεστό από το λαό, τέτοιες επιχειρήσεις. Η ΛΑΡΚΟ μπορούσε να αναπτυχθεί στην παραγωγή ανοξείδου του χάλιβα, μπαταριών και άλλων προϊόντων. Στα πλαίσια όμως διακρατικών συμφωνιών και οικονομικών συμφερόντων υπάρχει πολιτικός πραγμός. Σε περιόδους μεγάλης αύξησης της τιμής χάθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ κερδών, όπως την περίοδο 5 με 9 που με ευθύνη της διορισμένης διοίκησης είχε προπολιθεί η παραγωγή με χαμηλές τιμές, αλλά και την περίοδο 21-23 όπου υπό τη σημερινής διορισμένης ειδικής διαχείρισης σταμάτησε εντελώς η παραγωγή. Άρα η ΛΑΡΚΟ, ακόμη και κάτω από αυτή τη συνειδητή πολιτική απαξίωσης, φαίνεται ζημιογόνα με δική τους ευθύνη. Τα προγράμματα ανεργίας θα στοιχήσουν στο κρατικό προϋπολογισμό 56 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ερημώνουν τα χωριά μας, γιατί αντικειμενικά μας εκτοπίζουν σε εργασία πάρα πολύ μακριά από τον τόπο διαμονής, είτε αυτός ο τόπος που μένουμε είναι ο οικισμός, είτε η κατοικία στο χωριό που κατά κανόνα είναι υποθηκευμένη στην τράπεζα, γιατί τη φτιάξαμε με τον ιδρώτα μας και με προοπτική να μείνουμε σε αυτόν τον τόπο. Άρα και μας διώχνουν και μας καταστρέφουν. Ουδέποτε υπήρξε ανάγκη καταβολής μισθοδοσίας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Στην περίοδο της ειδικής διαχείρισης, το προϊόν που με την εργασία μας παράχθηκε και πουλήθηκε έφερε έσοδα πάνω από 380 εκατομμύρια. Ενώ η μισθοδοσία μας όλο αυτό το διάστημα μέχρι και σήμερα δεν έχει ξεπεράσει τα 70. Τα 110 εκατομμύρια ευρώ από το κρατικό προπολογισμό κάλυψαν το τριπλασιασμό, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη περισσότερο από τριπλάσιο, του κόστους παραγωγής που ήρθε ως αποτέλεσμα του σχεδίου «Εκαθάριση εν λειτουργία». Το μοναδικό κόστος που μείωσε η ειδική διαχείριση ήταν η μισθή των εργαζομένων και όλα τα υπόλοιπα τα τριπλασίασε με πιο χαμηλό τον πύχη στον τριπλασιασμό και βάλε. Με τη νέα τροπολογία έκτρωμα που ψήφισαν, αποποιούνται των ευθυνών τους. Γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσα τα 110 εκατομμύρια ευρώ που σπατάλησαν από το κρατικό προπολογισμό, ενεργοποιούν το κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος και ενεργοποιούν την πιθανή ακύρωση του διαγωνισμού για να παίξουν τα παιχνίδια συμφερόντων, ερημώνοντας σε κάθε περίπτωση τα χωριά μας. Θυμίζουμε ότι ο ανάδοχος έδωσε προσφορά έχοντας πλήρη εικόνα της λειτουργικής κατάστασης της ΛΑΡΚΟ. Έχει συμφωνήσει στους όρους του συμφωνητικού μεταβίβασης, το οποίο έχει εγκριθεί από το Ελεκτικό Συνέδριο. Η αλλίωση των συμφωνημένων αποτελεί κίνδυνο ακύρωσης της συμφωνίας με ευθύνη αυτού που παρεμβαίνει και αλλοιώνει, δηλαδή της κυβέρνησης που ψήφισε τη νέα τροπολογία έκτρωμα για να κρύψει τις ευθύνες της πίσω από τον ειδικό διαχειριστή. Επί της ουσίας, η κυβέρνηση με τη νέα τροπολογία έκτρωμα που ψήφισε ελευθέρωσε τον δεσμευμένο από το διαγωνισμό νέο ιδιοκτήτη να φύγει από τη διαδικασία, παίρνοντας μαζί του την εγγυητική των 11 εκατομμυρίων που ήταν υποχρεωμένος να την πληρώσει σε μια τέτοια περίπτωση. Άρα, μόνο οι εργαζόμενοι σέβονται τα χρήματα του κρατικού προπολογισμού και αγαπάμε τη ΛΑΡΚΟ, γιατί και είναι δικά μας τα χρήματα αυτά, γιατί η ΛΑΡΚΟ είναι συνδεμένη με τη ζωή μας. Αυτοί τα σπατάλησαν για την απαξίωση της ΛΑΡΚΟ και θέλουν να σπαταλήσουν κι άλλα για να ερημώσουν τα χωριά μας. Με αυτή την ευθύνη και χωρίς να προσανατολιζόμαστε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, κρατώντας ως τελευταία εξέλιξη αυτή τη δημιουργία της Hellenic Nickel, της νέας εταιρείας δηλαδή που δημιουργήθηκε πριν λίγες ημέρες από την κοινοπραξία των προτιμηταίων νέων ιδιοκτητών GEC, Terna και AD Holding για να παραλάβουν τη ΛΑΡΚΟ, διαψεύδοντας με αυτή την ενέργεια το αφήγημα της κυβέρνησης «δεν υπάρχει ενδιαφέρον» ή «δεν υπάρχει επενδυτής φυλάκια», όπως μας είπε ο πατριώτης υπουργός κύριος Ταϊκούρας στην Αταλάντη το προηγούμενο διάστημα. Με ψυχραιμία και επιχειρήματα παρακολουθούμε και παρεμβαίνουμε έτσι ώστε το παιχνίδι συμφερόντων που διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια μας να σταματήσει και σε κάθε περίπτωση να μην το πληρώσουμε οι εργαζόμενοι και συνολικά ο τόπος μας. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ παραμένουμε στις θέσεις μας. Θέλουμε δουλειά, καμίνια μηχανές να ανάψουν ξανά. Μέχρι σήμερα έχουμε πληρώσει ακριβά την πολιτική της κυβέρνησης. Το Μάρτιο του 20, στους 5 νομούς, στους 6 νομούς που δραστηριοποιεί τη ΛΑΡΚΟ, ήμασταν πάνω από 1.600 εργαζόμενοι. Συνάδελφοι συνταξιοδοτήθηκαν ή έφυγαν για να εργαστούν αλλού. Αυτοποσχολούμενοι, αυτοκινητιστές και χειριστές, ενώ έφαγαν κανόνι και καταστράφηκαν, στη συνέχεια εκδιώχθηκαν. Συνολικά έχουν χαθεί πάνω από 800 θέσεις εργασίας μέχρι σήμερα. Ο κύκλος εργασιών της ΛΑΡΚΟ έφτανε έως και 350 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μεγάλο μέρος αυτών αναπαραγόταν στις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα δεν ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ετησίως. Από πού λείπουν αυτά τα χρήματα, από πού λείπουν αυτές οι θέσεις εργασίας, από αυτούς που κυβερνούν ή από αυτούς που θα πάρουν τη ΛΑΡΚΟ. Δεν βλέπουμε και κανέναν από δάφτους να είναι σε δύσκολη θέση, ενώ οι περιοχές μας, στα χωριά μας, οι οικογένειες καταστράφηκαν, μαγαζιά έκλεισαν, νέα ζευγάρια μετανάστευσαν. Στη Μαλαισίνα, παραδείγματος χάρη, που μέχρι σήμερα έχει 2 δημοτικά σχολεία, το 2023 είχαμε μόλις 11 γεννήσεις. Στο Μαρτίνο και τη Λάρινα, που επίσης έχουμε άλλα 2 δημοτικά σχολεία, το 23 δεν είχαμε γεννήσεις. Το ίδιο επικρατεί συνολικά στα λαρκοχώρια και στους 6 νομούς.
Εάν συνεχιστεί το έγκλημα, σε μερικά χρόνια θα κλείσουν σχολεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται με την ανεργία και την παραπέρα απαξίωση στον κλάδο της εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει άλλοι 800 εργαζόμενοι στους 6 νομούς, που η επιλογή μετανάστευσης ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της χρεωμένης της τράπεζας κατοικίας, οικονομική καταστροφή και γενική ορίμαση. Κανείς δεν θέλει να σκεφτεί τα χωριά μας χωρίς τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Η ανεργία που έχει προκύψει από τη ΛΑΡΚΟ έχει ανεβάσει τη ζήτηση εργασίας και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την ανάγκη για μεροκάματα, αλλά και το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο ρίχνουν εκ νέου τα μεροκάματα σε αυτές. Η απόλυση όλων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ θα χειροτερεύσει ακόμη περισσότερο και συνολικά την κατάσταση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με το στανιό τα βγάζουν πέρα. Το νέο φορολογικό τους παίρνει το υστέρημα. Η ανεργία της ΛΑΡΚΟ έχει ελαττώσει εργασίες, πελάτες, κατανάλωση, δραστηριότητες και παράλληλα έχει αυξήσει την αναζήτηση μεροκάματου στο ελεύθερο επάγγελμα. Σαν να μην έφταναν αυτά, ήρθε και ο Πρωθυπουργός ξανά με τον κύριο Σταϊκούρα στον Άγιο Κωνσταντίνο και έκοψε κορδέλα στην επέκταση και εξυγχρονισμό του λιμανιού που θα έπαιρνε και κρουαζιερόπλια, όπως μας είπαν. Τελικά, όχι μόνο κρουαζιερόπλια δεν ήρθαν, αλλά κόπηκε και η γραμμή προς τις Σποράδες μετά από 180 χρόνια, αφήνοντας τους ελεύθερους επαγγελματίες χρεωμένους με τις ανακαινήσεις, αναγκάζοντας μικροπρομηθευτές από την περιοχή μας να πηγαίνουν στο Βόλο για να στέλνουν τα προϊόντα τους. Από την ακαρπία ελιάς, το χαμένο εισόδημα στην περιοχή μας ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια πέρσι. Ανάλογο και φέτος όλα δείχνουν για νέα περίοδο όχι καλής παραγωγής. Ανάλογο είναι και όλα αυτά ανάλογα είναι και στην περίπτωση της Εύβοιας. Κτηνοτρόφοι αναγκάστηκαν να θανατώσουν τα κοπάδια τους που είχαν προσβληθεί από την αρρώστια της Ευλογιάς και ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί. Ενώ οι υπόλοιποι, πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε αναγκαστική καραντίνα χωρίς καμιά βοήθεια για ζωοτροφές και απολυμάνσεις. Το αυξημένο κόστος παραγωγής σε όλες τις καλλιέργειες ξεκλειρίζει συνολικά τους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Αλλά από φέτος έχουμε και το πρόβλημα της έλλειψης αδρευτικού νερού στην Κοπαϊδα. Όχι γιατί στέρεψε η λύκη, αλλά γιατί δεν έχουν πάρθει μέτρα η κυβέρνηση για να λύσει το πρόβλημα. Η κατάσταση είναι τραγική. Οι αγρότες του κάμπου υπερχρεώθηκαν για να σπείρουν και να φυτρώσουν και τώρα βλέπουν το βιός τους να καταστρέφεται και να ξεραίνεται. Τι πιο φυσιολογικό υπάρχει από το γεγονός ότι η ΛΑΡΚΟ είναι η μοναδική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλαιο και ενώ γεννηθήκαμε στα χωριά γύρω από αυτή, επιλέξαμε να εργαστούμε σε αυτή και να δημιουργήσουμε τη ζωή μας σε αυτόν τον τόπο. Τι πιο λογικό υπάρχει από το γεγονός ότι ο νέος της επαρχίας που έχει γεννηθεί στο χωράφι, στην ελιά, στο κοπάδι, να επιλέξει να γίνει αγρότης, να βλέπει το νερό στην ηλίκη, να έχει πληρώσει οργανισμούς κοπαίδες και να επιλέγει ποτιστικές καλλιέργειες. Τι πιο λογικό υπάρχει από το να βλέπεις τον Πρωθυπουργό να κάνει εγκαίνια σε πραγματικά εξυγχρονισμένο λιμάνι και να κάνεις ανακαίνιση στο μαγαζί σου, στο επάγγελμά σου, επιδιώκοντας ένα καλύτερο μεροκάμα του. Και όμως τους ρωτάμε πώς θα ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο και μας λένε με προγράμματα. Μέχρι και ότι θα κάνουν αεροδρόμιο τα λιμάνια μας λένε. Μόνο ότι δεν θα λειτουργήσουν οι παραγωγικές δυνάμεις δεν μας λένε. Και αυτό δεν είμαστε διατεθειμένοι να το καταπιούμε. Μετανάστες στη χώρα μας δεν θα γίνουμε. Δίλημα δεν υπάρχει. Θα αγωνιστούμε σαν μια γροθιά με όλες τις μορφές και τα μέσα για να μην ερημώσουν τα χωριά μας. Γι' αυτό μαζευτήκαμε εδώ σήμερα. Για να καταλήξουμε μέσα από τη σημερινή συζήτηση το πώς θα υπερασπιστούμε την ασφάλεια της ζωής και την παραμονή μας σε αυτόν εδώ τον τόπο. Απέναντι στην αδίστακτη και επικίνδυνη πολιτική της κυβέρνησης, εργαζόμενοι αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, ενοποιούμε και μετατρέπουμε τα προβλήματά μας σε αιτήματα αγώνα. Για να μην κλείσει η ΛΑΡΚΟ, μην απολυθούν οι εργαζόμενοι, για να αποζημιωθούν οι αγρότες της Κοπαΐδας, της Λοκρίδας, να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι από την αρρώστια της Ευλογιάς, να ανοίξει η ακτοπλοϊκή γραμμή, να υπάρξει ανάπτυξη υπέρ αυτών που εργάζονται σε αυτόν εδώ τον τόπο.
ιεραρχούμε. Πρώτη ευθύνη που έχει η κυβέρνηση είναι να διασφαλίσει την αποφυγή βιομηχανικού ατυχήματος στο εργοστάσιο και τα μεταλλεία. Ένα τέτοιο συμβάν συνεπάγεται με απρόβλεπτες συνέπειες στα χωριά τριγύρω από τη Λάρκο, ισοδυναμεί ενδεχομένως και υπερτερεί από Νέα Τέμπη. Εκφράζουμε κραυγή αγωνίας για το δυστύχημα που αναπόφευκτα θα ζήσουμε, όχι για να τους αποδώσουμε τις ευθύνες για αυτό που θα γίνει, αλλά για να μην γίνει, να το προλάβουμε, γιατί το δικό μας κεφάλι και των παιδιών μας το κεφάλι μπαίνει σε αυτή τη λεμιτόμο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει στα χέρια του τις σχετικές εκθέσεις επικινδυνότητας και όλα τα επίσημα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες που τονίζουν ότι οι μόνοι που μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων σε εργοστάσιο και μεταλλεία είναι το σύνολο των σημερινών εναπομείνων των εργαζομένων. Εκφράζουμε κραυγή αγωνίας για να μην ζήσει η χώρα μας Νέα Τέμπη. Σε αυτή τη φάση, αδίστακτα και ανεύθυνα, μας έχουν απολύσει. Ευτυχώς που η προσωρινή διαταγή μέχρι την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων μας κράτησε μέσα στις εγκαταστάσεις Λάρκο σε εργοστάσιο και μεταλλεία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που μας οδηγούν να λέμε ευτυχώς είναι το απόγευμα της Τετάρτης 5 Έκτου, όπου μέλτα από βραχυκύκλωμα προβολέα σε γερανογέφυρα στο εργοστάσιο της Λάρκο προκλήθηκε πυρκαγιά, οι συνέπειες τις οποίες περιορίστηκαν στο ελάχιστο μετά την επέμβαση του εξειδικευμένου προσωπικού. Το ίδιο συνέβη και με τη διαρροή μαζούτ, καθώς και με τις διαδοχικές ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης του οικισμού, όπου όλα εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν έγκυρα από τους εργαζόμενους, διασφαλίζοντας έτσι την άμεση αποκατάστασή τους. Ίδια εξίσου είναι η επικίνδυνη είναι η κατάσταση σε όλα τα εργοστάσια της Λάρκο. Μέσα στο διάστημα της προσωρινής διαταγής έχουν πάρθει δεκάδες προληπτικά μέτρα ασφάλειας από τους εργαζόμενους, όπως ο καθαρισμός του ταινιόδρομου 7 χιλιόμετρων στην Εύβοια, η αποστράγγιση των νερών στα μεταλλεία της Βιωτίας, της Καστοριάς, στο λιγνητορυχείο Σερβίων Κοζάνης. Αποδεικνύεται περίτρανα πως εάν είχαν πραγματοποιηθεί οι απολύσεις στις 12 Μαΐου, αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είχε προκληθεί ένα βιομηχανικό ατύχημα απροσδιόριστης έκτασης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται γενικά για το εργοστάσιο, τις εγκαταστάσεις, τα μεταλλεία, αλλά και τους οικισμούς και τα χωριά γύρω από τη Λάρκο συνολικά. Από μέρα σε μέρα μπορεί να βγει απόφαση που να μας βγάζει έξω από τις εγκαταστάσεις της Λάρκο. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνάδελφοι και συνάδελφοι. Η πρώτη ακαριαία, μαζική και αποφασιστική απάντηση σε μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή που θα διαμορφώσει το έδαφος για τη συνέχεια, όπου αντικειμενικά θα πρέπει να πάρουμε μέτρα τόσο για την ασφάλεια των ζωών μας, όσο και για την επιβίωση των οικογένειών μας. Σε αυτή τη βάση, καλούμε όλους τους εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο. Το ξέρουμε είναι κουραστικό, άλλη επιλογή όμως δεν έχουμε. Την ημέρα που θα ακουστεί η μικροφωνική του σωματείου στα χωριά με το τραγούδι «Ήρθαν στην πόλη οι οχθροί» σημαίνει γενικός ξεσηκωμός. Θα ακούσετε τις καμπάνες της ενορίας μας, των εκκλησιών μας να χτυπούνε συναγερμό. Αυτή τη μέρα όλοι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μαζευόμαστε έξω από τα σειρματοπλέγματα της Λάρκο. Εκεί θα αποφασίσουμε το πώς θα γίνει η περιφρούρηση αποφυγής βιομηχανικού ατυχήματος, με την ευθύνη να τη δίνουμε και να είναι αποκλειστικά και μόνο στην κυβέρνηση και σε κανέναν άλλον. Δικιά της η αυλή, δική της και η μπάλα, ας χτυπήσει το πέναλτι όπως καταλαβαίνει. Πάντως εμείς είμαστε τερματοφύλακες των ζωών μας. Δεν θα περάσει. Και Βάρδα, μη συμβεί τίποτα. Μαύρο φίδι που τους έφαγε. Εδώ όμως σήμερα δεν ήρθαμε για να αποφασίσουμε μόνο αυτό. Το εννοούμε ότι σαν μια γροθιά θα παλέψουμε για τα συνολικά προβλήματα που οδηγούν σε μαρασμό το τόπο μας. Το έγκλημα στο κάμπο της Κοπαΐδας,
το χαμένο εισόδημα από την ακαρπία ελιάς, οι αποζημιώσεις από την αρρώστια της ευλογιάς, το πλήγμα στους ελεύθερους επαγγελματίες από την εφορολογιστία και από τη διακοπή της ακτοπλοϊκής γραμμής στον Άγιο Κωνσταντίνου. Τώρα πρέπει να απαντηθεί. Μέσα στη φωτιά που τώρα που καίγονται, που καταστρέφονται οικογένειες. Σε αυτή τη βάση, οι εργαζόμενοι, τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ, δηλώνουμε τη στήριξή μας να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις πρωτοβουλίες που θα πάρθουν ανακλάδο και επάγγελμα, έτσι ώστε να δώσουμε δυναμική απάντηση. Άλλωστε, τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις το παίζουν και ξυπνάκηδες. Μας λένε ότι οι αγρότες το καλοκαίρι τα κονομάνε και το χειμώνα κάνουν τσιπουροδιακοπές στα μπλόκα. Μας έπεισαν. Μπλόκα και το καλοκαίρι δεν ήθελαν. Θα τα έχουν, αδέρφια αγρότες. Ετοιμαστείτε, είμαστε μαζί σας. Θα έχουν μπλόκα και το καλοκαίρι. Καλή είναι και η μπύρα. Καλά θα περάσουμε. Ανάλογοι με τη σημερινή σύσκεψη, προετοιμάζουν τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ και στην περιοχή της Εύβοιας. Αυτά, με άλλες πολύμορφες πρωτοβουλίες που θα πάρουμε από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, αποτελούν τη συνέχεια του αγώνα μέσα στο καλοκαίρι για να μην ερημώσουν τα χωριά μας. Παράλληλα, αποτελούν προετοιμασία για το Σεπτέμβριο με προσανατολισμό να μετακινηθούμε μαζικά στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, σε ένα πανελλαδικό και μεγάλης πολιτικής διαμαρτυρίας σταθμό να ενώσουμε τις φωνές μας με εργάτες, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, νέους και συνταξιούχους από όλη τη χώρα, να ενωθούμε με όλους αυτούς που αγωνίζονται να λυθούν τα κατατόπους προβλήματα, που αγωνίζονται ενάντια στην ακρίβεια, για αυξήσεις των μισθών και συντάξεων, για συνολική να ανεβεί η διαβίωση της ζωής των εργαζομένων. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, τα προβλήματα είναι μεγάλα, πολλά και πανελλαδικά. Είναι φωτιά που καίνε τη ζωή και τα όνειρα, που μας πνίγουν και δεν μπορούμε να ζήσουμε. Όσοι ξέρουμε όμως από φωτιά, δεν τη φοβόμαστε. Γνωρίζουμε ότι ο μόνος τρόπος για να σβήσεις ένα μέτωπο είναι να ανάψεις φωτιά και να συναντήσει καμένη γη η φωτιά που άναψε για να σε κάψει. Μέτωπο είναι η φωτιά που μας έχει βάλει η κυβέρνηση στα χωριά μας. Με άναμα φωτιάς πρέπει να απαντήσουμε και να μείνουμε στον τόπο μας. Εμπρός λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Ανάβουμε τη φλόγα του αγώνα και της αξιοπρέπειας και δίνουμε τη μάχη. Άλλη επιλογή δεν έχουμε. Είναι η σωστή επιλογή για να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Καλό συντονισμό και καλούς αγώνες. Πάρτε το λόγο, πέστε σκέψεις. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.